Πριν 3 χρόνια περίπου τέτοια περίοδο, πολλοί σας είχαν ξεγραμμένοι. Πολλοί σχεδιάζανε ότι θα τελειώσει η ιστορία με τα βαρύδια, όπως σας χαρακτήριζαν, και θέλανε να βάλουν τα διάφορα κοράκια, η κυβέρνηση, η επιχειρηματική όμιλη, στο χέρι, αυτή την παραγωγική μονάδα, όλη τη Λάρκο, όλο το ρονεκτό πλούτο της χώρας μας. 3 χρόνια μετά, βέβαια, λογάριαζαν χωρίς το ξενοδόχο, χωρίς εσάς, το μεγαλειώδη αγώνα σας, χωρίς την αλληλεγγύη που ξετυλίχθηκε από το σύνολο της εργατικής τάξης της χώρας μας και διεθνώς. 3 χρόνια μετά είστε εδώ, είστε μέσα στις δουλειές σας, είστε μέσα στα σπίτια σας, ζωντανοί, όρθιοι, με αξιοπρέπεια, περήφανοι για το μεγάλο σας αγώνα, για αυτό που μέχρι τώρα καταφέρατε, για την ανατροπή ουσιαστικά των αντεργοτικών σχεδιασμών που είχαν όλα αυτά τα κοράκια. Μαζί με σας και εμείς, εργατικά κέντρα και συνδικάτα, όλοι όσοι πράξαμε το αυτονόητο καθήκον να σταθούμε δίπλα σας, όσοι είχαμε την τιμή να σταθούμε δίπλα σας, όλοι όσοι κάναμε δικό μας αγώνα τον αγώνα σας, γιατί είναι και δικός μας αγώνας αυτός ο αγώνας, γιατί η φλόγα του έχει εμπνεύσει κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα σε κάθε εργαζόμενο αυτά τα 3 χρόνια. Γιατί ο αγώνας αυτός μας έκανε όλους μας αδέλφια, μας έκανε ένα σώμα. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφοι, συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε. Σε κάθε σας βήμα δεν θα είστε μόνοι σας. Μαζί θα κάνουμε το κάθε βήμα. Σε κάθε καμπή, ακόμα και στην πιο δύσκολη, ακόμα και σε αυτή που τώρα περνάτε. Γιατί αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, δεν μιλάμε εκ του ασφαλούς, δεν μιλάμε έξω από το πρόβλημα. Εμείς στην Εύβοια, τα τελευταία 10 χρόνια, με τα εργοστάσια που έκλεισαν για να κερδοφορήσουν αλλιώς με άλλους τρόπους οι επιχειρηματικοί όμιλοι που τα έκλεισαν, έχουμε νιώσει στο πετσί μας. Έχουμε ζήσει στα σπίτια μας τι σημαίνει απαξίωση, τι σημαίνει ανασφάλεια. Ξέρουμε τι σημαίνει να παγώνουν οι τσιμινιέρες. Ξέρουμε τι σημαίνει να πηγαίνουν οι γονείς μας, τα αδέρφια μας, οι φίλοι και οι συγγενείς μας στο εργοστάσιο και να πληρώνονται χωρίς να τους δίνεται αντικείμενο εργασίας. Ξέρουμε πώς αυτό τσακίζει τον εργάτη. Ξέρουμε ότι το τσακίζει γιατί ο εργάτης δεν είναι μαθημένος να είναι παράσιτο. Τέτοιοι είναι τα αφεντικά μας, είναι οι επενδυτές, είναι οι μέτοχοι των επιχειρηματικών ομίλων, όχι εμείς. Οι εργάτες, όπως πάντα μας θυμίζετε συνάδελφοι της ΛΑΡΚΟ, θέλουν να πιάνουν το χώμα και να το κάνουν ατσάλι, όχι να είναι παράσιτα. Γι' αυτό λοιπόν, όπως λέει και το σύνθημά σας εδώ στο πανό, δεν συμβιβαζόμαστε με αυτή την κατάσταση, δεν υποκύπτουμε, συνεχίζουμε πλάι-πλάι, στην ίδια λυσίδα πιασμένοι και είμαστε στη διάθεσή σας σε κάθε αγωνιστικό βήμα μέχρι την τελική νίκη. Καλή δύναμη στη συνέχεια.